Μείναμε σε αυτή την υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος, ιδού έστικα επί την θύραν και κρού, εάν της μου ανοίξει, εισελέσουμε προς αυτόν και δειπνήσουμε τ' αυτού και αυτός μετέ μου. Και είπαμε ότι πρόκειται πίσω από αυτές τις λέξεις περί της μυστικής συναντήσεως με τον Κύριο Ιησού. Το να είναι κανείς χριστιανός δεν σημαίνει ότι πιστεύει σε μερικές ιδέες απλές, θεωρητικές, σε ένα σύστημα, σε μια ιδεολογία ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ο χριστιανισμός είναι σχέση ζωντανή με τον Χριστό. Χριστιανισμός χωρίς Χριστό δεν νοείται. Άλλα συστήματα χωρίς τους ιδιωτάς τους μπορούν να νοηθούν. Και ακόμη χριστιανισμός χωρίς προσωπική σχέση με τον Χριστό δεν νοείται. Δεν υπάρχει, δεν στέκει. Επομένως, εφόσον ο Κύριος έστεκε επί την θύρα, πρέπει να ανοίξει η θύρα για να ενωθεί ο πιστός τον Κύριο. Και μιλήσαμε για μυστική ένωση της ψυχής που θα ανοίξει την πόρτα της για να δεχτεί τον Κύριο. Μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά της ενώσεως είναι η μυστηριακή. Η μυστική ένωση με τον Κύριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανάγεται στον χώρο της προσευχής γενικά, της μελέτης του Λόγου του Θεού, της ιεράς θεωρίας που λένε οι πατέρες, θεωρία με την έννοια της θεωρήσεως, του να βλέπει κανείς με τα μάτια της ψυχής του τον Κύριο μέσα σε ένα χώρο ευλάβειας, κατανήξεως, αγάπης, σε ένα αγαπητικό ή όπως χρησιμοποιούν πολλοί μυστικοί θεολόγοι πατέρες της Εκκλησίας μας, από τον Μέγα Βασίλειο και τους άλλους μεγάλους πατέρες, ερωτική κοινωνία με τον Κύριο. Όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται στον κόσμο, αλλά με την αποκλειστική ένωση της ψυχής με τον Κύριο. Αλλά υπάρχει και η μυστηριακή συνένωση με τον Κύριο. Μυστηριακή διά των μυστηρίων. Και ειδικότερα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο αποτελεί το κέντρο της λατρείας της Εκκλησίας μας, αποτελεί την καρδιά της, αποτελεί τη ζωηφόρο πηγή της υπάρξεώς της. Εάν αφαιρέσουμε από τη Θεία, από την Εκκλησία μας, τη Θεία Ευχαριστία, δεν υπάρχει πια Εκκλησία. Συγκεντρωνόμαστε γύρω από την Αγία Τράπεζα, τη Μυστική Τράπεζα, που θείεται ο αμνός του Θεού κάθε φορά ανεμάκτος, και ενωνόμαστε μαζί του δια της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Δεν είναι ώρα να αναπτύξουμε το μυστήριο αυτό, το πολύ μεγάλο που θα μπορούσε κανείς να μιλήσει γι' αυτό επί ώρες πολλές. Εκείνο που βλέπουμε, αδελφοί μου, είναι ότι επειδή γίναμε χλιαροί, δεν έχουμε σχέση με το μυστήριο. Ο Κύριος έστηκε επί την θύρα και κρούει. Μας καλεί για το μυστήριο. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Και εμείς του γυρίζουμε τις πλάτες. Φτάνουμε δε στο σημείο της άγνοιας, της τρομακτικής άγνοιας των πιστών που πάνε στην Εκκλησία, πρέπει να το βάλουμε εντός εισαγωγικών, οι οποίοι κακολογούν φανερά ή μη φανερά μεταξύ τους ψιθυριστά αυτούς που κοινωνούν. Και ποιος ή ποια είναι αυτή που κοινωνάει τόσο τακτικά. Καταντήσαμε δηλαδή το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται να το κάνουμε με τα αφοβίες Θεού απιστίας και μη αγάπης μη προσέρχεται. Στο σημείο αυτό καταντήσαμε και δεν προσεχόμαστε μυστήριο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική κίνηση στο ζήτημα αυτό της μετοχής στο μυστήριο της ζωής, στο ποτήριο της ζωής. Αλλά γενικότερα όμως εμείς οι Ορθόδοξοι, στην Ελλάδα ιδιαίτερα, μένουμε ξένοι προς το ποτήριο της ζωής. Και για να μην μιλήσω για άλλα σημεία του θέματος αυτού, ας μείνω σε ένα σημείο που, για το οποίο συνήθως δεν μιλάμε. Αφού κοινωνήσουμε, δεν έστηκε επί την θύρα και κρούει, το ανοίγουμε. Δεν έρχεται και δειπνάει μαζί μας, δειπνάει. Και κατόπιν τι κάνουμε?
Σκεφτείτε το εξής φαινόμενο. Αφού κοινωνήσουν και πει ο ιερεύς το διευχών, υπάρχει μία ατμόσφαιρα ευλάβεια στους νεούς. Χαλάει ο κόσμος, αδελφοί μου. Από αυτούς τους πιστούς που δέχτηκα τον Κύριο. Έχουμε εδώ στο σημείο αυτό ένα είδος ευσεβασεβίες. Δηλαδή δεχθήκαμε τον Κύριο, ίσως ετοιμαστήκαμε, ίσως πήγαμε και εξομολογηθήκαμε τις αμαρτίες μας και αφού τον δεχθήκαμε, αφού και πέρα πλέον μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έχουμε δηλαδή τη συνέστηση ότι πήραμε μέσα μας τον Κύριο. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι οι Άγιοι μας δίνουν το παράδειγμα. Αναφέρεται κάπου στο γεροντικό ότι ένας από τους Αγίους Πατέρας μετά την Ιερά Σύναξη, τη Θεία Κοινωνία, απέφευγε τους αδελφούς, έφευγε και κρατούσε μια λαμπάδα. Τέλος πάντων σκανδαλίστηκαν οι αδελφοί και του λένε, μα τι έχουμε. Έχουμε εμείς αυτό καμία πανούπλα και μας αποφεύγεις. Όχι αδελφοί, λέει, αποφεύγω αυτό και έχω τη φλόγα την οποία δεν πρέπει να τη σβήσω. Πρέπει να πάω στο κελί μου να του μιλήσω και να μου μιλήσει. Που τον έχω μαζί μου, δεν θέλω να τον χάσω. Αυτό που λέγει, αναφέρεται και στην πορεία προς Εμαούς, μείνον με θυμών, ότι προς εσπέρνεστη και κέφλικεν η μέρα. Μείνε κοντά μας. Έγειρε η μέρα στη δύση της. Βραδιάζει. Μείνε κοντά μας. Αν μπορούσαμε να το νιώσουμε, αδελφοί μου, αυτό, να ζούσαμε το μυστήριο της ιερές αυτές στιγμές, ξέρω ότι είναι πρακτικά δύσκολο. Πόση μάνα που κοινώνησε να πάει στο σπίτι που έχει κάποια παιδιά τα οποία είναι θηριάκια, αγαπητά βέβαια, και χαλάνε τον κόσμο. Ή έχει κάποιους ξένους να δεχθεί, κάποιους επισκέπτες απροσδόκητους ή κάποια τέλος πάντων κοινωνική υποχρέωση. Πού να βρει την ώρα να σκεφτεί να το ζήσει το μυστήριο. Και οι ναοί μας που θα έπρεπε να είναι χώροι ιεράς και αγίες σιωπής, μεταβάλλονται κατόπιν σε χώρων τρομακτικής πολλές φορές θα έλεγα, για τον Άγιο τουλάχιστον. Αρσένιο τρομακτικού θορύβου και ανησυχίες. Δεν έχουμε χρόνο. Θα γίνουν κάποια μυστήρια που θα δουν θορυβώδεις νεοκανίβαλοι νεοέλληνες και με συγχωρείτε για τον βαρύ χαρακτηρισμό, έτσι το έχω ζήσει πολλές φορές και το ζείτε κι εσείς και με αποτέλεσμα πλέον να εκδιώκει το Χριστός πίξ λαξ με τις κλωτσιές θα λέγαμε νεοελληνικά. Αλλά πώς τον δέχονται τον Κύριον οι πιστοί άνθρωποι? Για να ακούσουμε τον μεγάλο μυστικό θεολόγο, τον Άγιο Σιμεώνα, τον νέο θεολόγο, σε μία πρόχειρη μετάφραση που ακολουθεί, όπως το έχω πει και άλλη φορά, το μέτρο το οποίο ο ίδιος χρησιμοποιεί στα ποίηματά του τα πνευματικά, μια απόδοση βέβαια όχι πάρα πολύ καλή, αλλά εν πάση περιπτώσει κατανοητή, ελπίζω. Ποια είναι η άμετρη σου σωτήρ μου ευσπλαχνία? Πώς άξιον με έκαμες μέλος σου εγώ να γίνω? Πώς εμέτων ακάθαρτο με έντσες και πάλι με θεία λαμπρότατη στολή που όλη έγλη αθάνατη αστράφει και φωνάζει πιο σωστά τα μέλη μου ολόφωτα τα κάνει? Γιατί το θείο και άχραντο και άγιο σου σώμα φως θεϊκό γύρω μου σκορπά ανίποτα ενωμένο με τις θεότητες το πυρ. Αυτό το σώμα, Κύριε, ακόμα και σε μένα, φιλάνθρωπα το χάρισες, και ας μην το αξίζω. Και έτσι το ακάθαρτο και λιπαρό μου σκήνος το βλέπω να ενώνεται με το δικό σου σώμα, το άγιο και πανάχραντο με τη θεότητά σου. Και έτσι έγινα κι εγώ σώμα σου Ιησού μου. Μ' έκανε η αγάπη σου Άγιο λαμπρό σου μέλος, μέλος που στέλνει μακριά θείες λαμπρές αχτίδες, μέλος που σαν το κρίσταλο καθάριο έχει γίνει. Το άρρητο βλέπω κάλλος σου σαν σε καθρέφτη εντός μου, το βλέπω και η έγκλη του έκπληξη με γεμίζει. Μου φεύγει ο νους καθώς θωρώ εμένα είναι τον ίδιο. Ποιος από όποιος ήμουνα ο θαύμα έχω γίνει? Και νιώθω αυτοσέβαση. Σέβομαι με τον ίδιο και τον τιμώ σαν άσουνα ο ίδιος εσύ Χριστέ μου. Και απορώ και βλαβικά ρωτώ τον εαυτό μου, πού να καθίσω, τι να πω, ποιον να πλησιάσω και πού μου τα μέλη σου να αφήσω να αναπαύσω, σε έργα ποια να τα κοινώ, να κάνω ποιες
με τούτα πράξεις, δώσ' μου γι' αυτό ό,τι λαλώ και πράξη να το κάνω. Ο πλάστη μου γλυκύτεται, θείε δημιουργέ μου. Βλέπετε εδώ πόσο βάθος αγάπης, τι καρδιά πύρινη είχε ο Άγιος αυτός, ο οποίος δεν μπορούσε να καθίσει τα δάκρυά του να κοινωνούσε κάθε φορά. Και του φαίνεται περίεργο πώς δεν κλαίνει οι ψυχές που δέχονται τον Ιησού. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Αυτές οι δύο πλευρές που είδαμε προηγουμένως είναι η μυστική ένωση, γενικά, η μυστηριακή ένωση με τον Κύριο ειδικά, και τώρα πάμε στην εσχατολογική συνάντηση με τον Ιησού. Τι θα πει αυτό? Είναι η τελευταία φορά που ο Ιησούς θα έρθει, το που περιμένουμε, η δεύτερη παρουσία. Το «Ιδού έστικα επί την θύραν» σημαίνει ότι όπου να με έρχομαι, ιδού ο Κύριος έχει τεταχή. Μαράναθα, λέγει κάπου ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος εγγύς. Ήταν η προσδοκία και το σύνθημα των πρώτων χριστιανών που νόμιζαν ότι εκείνα τα χρόνια θα ερχόταν ο Ιησούς. Το εγγύς όμως, ο Κύριος είναι κοντά, δεν έχει από απόψεως χρονικής την έκταση που έχει το εγγύς στη συνηθισμένη μας φρασιολογία. Το εγγύς είναι χίλια έτη για τον Κύριο, είναι σαν μια ημέρα. Και πάλι πολύ είναι. Για τον Κύριο δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά η Εκκλησία μας έχει και αυτό το χαρακτηριστικό της εσχατολογικής προσδοκίας. Και πάλι ερχόμενων κρίνει ζώντες και νεκρούς. Περιμένουμε. Όλες οι γενναίες τον περιμένουν. Τι είναι 1000 και 2 και 5000 και 1 εκατομμύριο χρόνια μπροστά στο Θεό? Δεν είναι τίποτα. Ο χρόνος, αδελφοί μου, για να μιλήσω λίγο για αυτό το πράγμα, δεν θα επιμείνω πολύ, είναι ένα γεγονός της συνειδήσεως. Δεν υπάρχει χρόνος. Συναισθανόμαστε τον χρόνο. Για σκεφτείτε πόση ώρα διαρκεί μια μεγάλη μας χαρά, πόσο γρήγορα περνάει. Πότε πέρασε μια μέρα, δυο, μια εβδομάδα που είχαμε ένα αγαπητό μας πρόσωπο, ένα γεγονός χαρούμενο? Πόσο δύσκολα περνάει όμως μια ώρα έξω από το χειρουργικό τραπέζι, όταν με αγωνία περιμένουμε να μας πει ο γιατρός τι έγινε για τον άνθρωπό μας. Αιώνας ολόκληρος μας φαίνεται. Και να αναφέρω ένα γεγονός που το έχω ζήσει, καθαρά ψυχολογικό είναι αυτό. Μια φορά και έναν καιρό είχα κάποια δουλειά να κάνω, ασχολούμαι καμιά φορά με κάτι χειροτεχνήματα. Μπήκα σε κάποιο εργαστήριο που είχα κάπου αλλού, που δεν είχε παράθυρο. Ήταν η ώρα 6 το πρωί, σε ένα χώρο και σε μια χώρα όπου 6 το πρωί είναι μεσάνυχτα σχεδόν. Μπήκα λοιπόν και ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα. Λέω, είναι πρωί ακόμα, δεν πειράζει, ας μην βγω από το εργαστήριο να κάνω κάποιες άλλες δουλειές. Σε μια στιγμή βγήκα να εδώ, μου φάνηκε σαν είναι σκοτεινά ακόμη και συνέχισα. Κάποτε νόμισα ότι πρέπει να πάρω το πρωινό μου. Λέω, πέρασε αρκετή ώρα, κάτι να πάρω. Και πάω να δω την ώρα. Σας είπα, μπήκα η ώρα 6 το πρωί. Και τι να δω? Η ώρα ήταν 10 το βράδυ. Απίστευτο, απίστευτον αλαλητές που λένε. Πότε πέρασε η ώρα? Δεν είχα συνείδηση του χρόνου. Είχα τόσο απορροφηθεί από αυτό που είχα κάνει, δύσκολο να γίνει, αλλά πολύ ενδιαφέρον, δεν κατάλαβα ότι περάσαν 6 μέχρι 6-12 και από τις 6 μέχρι τις 10 16 ώρες ολόκληρες. Εδώ κανείς χάνει τη συνείδηση του χρόνου, πολύ περισσότερο στη σχέση με τον Θεό. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες κοιμηθήκατε και ξυπνήσατε τρομαγμένοι ότι πέρασε η ώρα και κοιμηθήκατε μόλις ένα τέταρτο? Δεν υπήρξαν φορές που κοιμηθήκατε ίσως 10 ώρες και λέγατε πότε πέρασαν? Βλέπετε, ο χρόνος είναι ζήτημα συνειδήσεως. Επομένως, το εγγύς μπορούμε να το εννοήσουμε και ως ένα δευτερόλεπτο και ως ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Για το Θεό δεν έχουν καμία σημασία. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε τον Κύριο. Το «Ιδού έστικα και κρού» έχει επομένως εσχατολογικό χαρακτήρα. Αλλά ο Κύριος, υπάρχουν αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ενώ περιμένουμε τον Κύριο, και ενώ ξέρουμε ότι θα έρθει, δεν ξέρουμε το πώς και πότε. Και το τονίζει πολλές φορές αυτό το πράγμα ο Κύριος για να το ξέρουμε. Ας θυμηθούμε την παραβολή των 10 παρθένων. Και
Ας δούμε και μερικούς λόγους που τονίζει ο Κύριος και πρέπει, γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες ότι ο Αντίχριστος θα γίνει δευτέρα παρουσία όταν έγινε ο πόλεμος στον κόλπο, μήπως είμαστε μπροστά στον Αρμαγεδόνα κλπ. Ας δούμε τι λένε τα κείμενα για τα οποία μας λένε ορισμένα πράγματα και θα ξαναεπανέλθουμε πάλι όταν θα μας μιλήσει το κείμενο της Αποκαλύψεως σχετικά πάλι. Βλέπουμε τα εξής συγκεκριμένα στοιχεία. Ενώ μιλάει ο Κύριος για γεγονότα τρομακτικά, δεν τα συνάπτει με το τέλος. Ας τα διαβάσω. Βλέπετε, μη της ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματί μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς πλανήσουσι. Μιλήστε δε ακούειν πολέμους και ακουάς πολέμων. Οράτε, μη θροείστε, δίγαρ πάντα ταύτα γενέστε, αλλού που έστε το τέλος. Εγερθίστε καρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους, πάντα δε ταύτα αρχαίο δίνουν. Τότε παραδώσου συνημάς εις θλίψην και αποκτηνού συνημάς και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισούσουν αλλήλους και πολλοί ψευδοπροφήτες εγερθίσονται και πλανήσουσι πολλούς και δια το πληθυν τίνε την ενομίαν ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Και κηρυχθήσεται τούτο Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη εις μαρτύρων πάση της έθνηση και τότε ήξει το τέλος. Με απλά λόγια για να το καταλάβουμε και μερικοί που δεν ξέρουν αρχαία. Βλέπετε μήπως σας πλανέψει κανένας. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου. Πολλοί θα πούνε «Εγώ είμαι ο Χριστός» και θα πλανέψουν πολλούς. Και θα ακούσετε ακόμη φήμες για πολέμους ότι γίνονται εδώ και εκεί πόλεμοι. Προσέξτε, μη θορυβήστε, μην ντρέπετε σαν τα φύλλα τα φθινοπορεινά. Θα γίνουν αυτά. Το τέλος όμως δεν πλησιάζει ακόμα. Θα σηκωθούν ένα έθνος εναντίον άλλου έθνους, μια χώρα εναντίον άλλης έθνης, εναντίον άλλης χώρας, ένα βασίλειο εναντίον άλλου βασιλείου και θα υπάρξουν πείνες, θα υπάρξουν λοιμώδεις, αρρώστιες, θα γίνουν σεισμοί τοπικοί και όλα αυτά είναι οι αρχές του πόνου, του τοκετού, ο οποίος επίγεται να γίνει στην οικουμένη ολόκληρη των νέων γεγονότων. Τότε θα σας παραδώσουν εσάς τους πιστούς σε θλίψη πολύ μεγάλη και ακόμη θα σας αποκτήνουν, θα σας σκοτώσουν για το όνομά μου. Θα είστε μισούμενοι από όλους εξαιτίας μου, επειδή θα αγαπάτε και θα ομολογείτε το όνομά μου. Και τότε πολλοί θα σκανδαλιστούν, πολλοί θα κλονιστούν, θα παραδώσουν ένα τον άλλον, θα μισήσουν ένα τον άλλον και τότε θα σηκωθούν πάρα πολλοί ψευδοπροφήτες οι οποίοι θα πλανήσουν πολλούς και επειδή ας το προσέξουμε, θα πληθυνθεί η ανομία, θα ψυγεί η αγάπη των πολλών. Λόγω της πολλής αμαρτίας θα πάψουν οι άνθρωποι να έχουν αγάπη. Κάτι λέει η εποχή μας γι' αυτό. Εκείνος όμως ο οποίος μέχρι τέλους θα μείνει πιστός, αυτός θα σωθεί και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό σε ολόκληρη την οικουμένη, ώστε να μάθουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει Χριστός και είτε πιστέψουν είτε δεν πιστέψουν, θα μάθουν, εν πάση περιπτώσει, ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και τότε θα πλησιάσει το τέλος. Και αλλού πάλι ο Κύριος. Και έστε τότε θλίψεις μεγάλη, η αού γέγον να απαρχής του κόσμου έως του νυν ουδού μη γέννηται. Τότε που θα γίνουν τα γεγονότα αυτά που αναφέρει προηγουμένως, θα γίνει πολύ μεγάλη θλίψη στον κόσμο. Τότε εάν τη σημεινήπη, ιδού όδε ο Χριστός, η όδε μη πιστέψετε. Εγερθίσονται δε ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρηκα ημίν. Εάν ουν ύποσιν ημίν. Ιδού εν τες ερήμες εστίν, μη εξέλθετε. Ιδού εν τες ταμείς, μη πιστεύσετε. Ως περγάδια στραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Θα έρθουν πολλοί πλάνοι και γόητες και θα σας πούν. Ο Χριστός είναι εδώ. Ο Χριστός είναι εκεί. Μην πιστέψετε. Θα κάνουν ακόμη, λέει, σημεία και τέρατα, είναι δυνατόν να πλανήσουν και τους πιστούς ανθρώπους. Μην παρασυρθείτε, σας τα λέω. Και αν σας πούνε στην ερημιά, μην το πιστέψετε.
Το έχει γίνει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι λίγο εύπιστοι εκείνοι οι Αμερικάνοι και οι μάρτυρες του Ιεχωβά κλπ. Περίμεναν να έρθει ο Χριστός. Και τα εγκατέλειψαν όλα και περίμεναν με λευκά σεντόνια κάπου σε κάποια βουνά να έρθει ο Χριστός. Για 15η φορά, και δεν ξέρω πόση σωστή φορά, είπαν ψέματα σε αυτούς και αλλήλους. Διότι, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν είναι γνωστό πότε θα έρθει ο Κύριος. Αν λοιπόν σας πούνε ότι είναι εδώ ή εκεί, μην πιστέψετε. Διότι η παρουσία του Κυρίου, η παρουσία μου θα είναι σαν την αστραπή. Πώς ξαφνικά στράφτει από την Ανατολή ως τη Δύση, από το βορειά μέχρι τον Νότο, έτσι θα είναι ξαφνική η παρουσία του Κυρίου. Επομένως, περιμένουμε την έλευση του Κυρίου, έστι και επί την θύραν, αλλά δεν ξέρουμε πότε και πώς ακριβώς. Τώρα, μιλάει για καταστάσεις ειρηνικές, είδαμε ότι θα προηγηθούν πόλεμοι και δεν θα είναι το τέλος ακόμη κοντά. Αλλά μιλάει για καταστάσεις ειρηνικές πάλι, γιατί είδαμε καταστάσεις τέτοιες, αλλά και για την καθημερινότητα ακόμη, η οποία πάλι δεν σχετίζεται με το τέλος. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ημί ο πατήρ μου μόνος. Τη μέρα εκείνη την ξέρει κανένας παρά μόνο ο πατέρας μου, ο Θεός δηλαδή. Ως περ δε ημέρε του Νόε, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα γίνει όπως ακριβώς στην εποχή του Νόε. Ας κάνω μια παρένθεση. Ο Νόε επί 120 χρόνια έκτιζε την Κιβωτό. Ζούσαν πολλά χρόνια οι άνθρωποι τότε. Και ο Νόε είχε γίνει παροιμιώδης, παροιμίες στα λόγια των, στα στόματα των ανθρώπων. Του στρίψε του Νόε. Σήμερα θα γίνει ο κατακλυσμός, αύριο θα γίνει ο κατακλυσμός. Περνάει 9 χρόνια, 2, 5, 10, 50. Πού είναι ο κατακλυσμός, Γερονόε? Πού είναι ο κατακλυσμός? Δεν θα γίνει τίποτα. Εσύ έχεις έμονη ιδέα. Τίποτα θα γίνει. Όπως λοιπόν τις ημέρες εκείνες, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπως δηλαδή εκείνες τις ημέρες οι άνθρωποι έπιναν, έτρωγαν, ενυμφεύοντο, έδιναν σε γάμο τα παιδιά τους, μέχρι τη μέρα και την ώρα που μπήκε ο Νόε μέσα στην Κιβωτό και τότε έγινε ο κατακλυσμός, έτσι θα γίνει. Επομένως, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει. Ξέρουμε μόνο ότι θα γίνει. Και από πέρα τι θα κάνουμε? Το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Γρηγορείτε ουν ότι ούκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Να έχετε εις άγρυπνοι. Εκείνο δε γινώσκεται ότι η ίδιο οικοδεσπότης πότε φυλακή, ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεναν και ου καν ίασε διοριγήνε την οικίαν αυτού. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι ότι η ώρα ουδοκείται, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, τι άρα εστιν ο πιστός και φρόνιμος ντούλος. Ον κατέστην ο Κύριος επί της θεραπείας αυτού, του διδώνε αυτής της συνδούλης, δηλαδή την τροφή έναν καιρό, ποιος είναι ο κατάλληλος οικονόμος? Ποιος είναι ο φρόνιμος οικονόμος που τον άφησε το αφεντικό του να διαχειρίζει την περιουσία του? Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού, ευρύσει αυτόν ποιούντα ούτως, που δίδει δηλαδή στον κατάλληλο καιρό αυτό που πρέπει να δώσει, τους μισθούς, τις τροφές κλπ. Εάν όμως, σας λέω, θα τον καταστήσει επί πάσης υπάρχουσης αυτού, θα τον κάνει γενικό οικονό. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, χρονίζει ο Κύριος μου ελθύν. Και άρχισε τύπτει του συνδούλου αυτού και εστί και πίνει μέρα των μεθυδιόντων. Ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα η ου προσδοκά και εν ώρα η ου γινώσκει και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού με τον υποκριτών θύσει. Ούτως εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Δύο εικόνες παρουσιάζει ο Κύριος. Τον πιστό δούλο, ο οποίος είναι εντάξει στην υπηρεσία που ανέλαβε, και το δούλο εκείνο τον αμελή, ο οποίος λέει πότε θα έρθει το αφεντικό, εγώ ας το ρίξω έξω, και αρχίζει να πίνει και να μεθάει με τους μεθύσους ανθρώπους και θα έρθει ο Κύριος την ώρα που δεν ξέρει, δεν περιμένει, δεν υπολογίζει και θα διχοτομήσει αυτόν. Το διχοτομό σημαίνει να τον χωρίσει στα δύο, δηλαδή θα πεθάνει χωρίς ψυχή και σώμα και θα τον ρίξει στον τόπο που θα είναι ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Επομένως, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι μαζί με την πίστη και την προσδοκία του ότι ο Κύριος έστηκε και κρούει επί την θύρα, να υπάρχει και η γρήγορση και η αναμονή. Τον περιμένουμε. Και πρέπει να τον περιμένουμε με τον κατάλληλο τρόπο, όπως προσδιορίζει εκεί. Και υπενθυμίζω λίγο εκείνους τους περίφημους ύμνους, στους οποίους ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά οι οποίοι διαβάζονται κάθε μέρα στο μεσονυχτικό από τους μοναχούς και άλλους φιλακολούθους χριστιανούς. Ιδού
ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος όν ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν όν ευρύσει λαθιμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, και το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράλουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον μας. Και ο παρόμοιος με αυτόν ύμνος, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσε ψυχή μου, γρηγόρησον. Ανάπησα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ούγανη δεσπότε προσέψε, επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίου σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσω σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέσουν να απαντήσει Χριστό το Θεό εν ελαίω ποιονη και δόηση τον νυμφώνα της δόξης των θείων αυτού. Ο Κύριος λοιπόν θα έρθει. Καρδιά, η ψυχή που τον αγαπάει και πιστεύει σε αυτόν τον περιμένει. Και τότε, εφόσον τον περιμένει και εφόσον νικήσει με τη βάση της προσδοκίας αυτής, τους διαφόρους πειρασμούς, διάφορες δυσκολίες του παρόντος αιώνος, και θα είναι ο νικητής, τότε επακολουθεί και η αμοιβή από τον Κύριο. Ο νικών, δώσω αυτό καθίσε με τιμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησε και εκάθισε εν το θρόνο του Πατρός μου μεταυτού. Όποιος θα νικήσει, θα του δώσω να καθίσει μαζί μου με εμένα στο θρόνο. Θα γίνει συμβασιλεύς μαζί μου. Όπως και εγώ νίκησα και κάθισα με τον πατέρα μου. Αυτό βέβαια είναι μια εικόνα. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας θρόνος που αφοράει χιλιάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα δοξαστούν κατά τον ίδιο τρόπο όπως και ο Χριστός. Αυτό αποτελεί το επιστέγασμα των υποσχέσεων του Κύριου και τελειώνουν οι επιστολές πια. Ως καγώ ενίκησα, ο Κύριος ήρθε σαν ένας από μας, σαν και εμάς έγινε και ενίκησε. Και προηγείται ο Κύριος και επακολουθούμε τη σύγχυση αυτού και εμείς. Αλλά ο Κύριος νίκησε τι? Τον πόνο και τη θλίψη. Εν το κόσμο του το θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο. Όταν λέει τον κόσμο, το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν εννοεί τους ανθρώπους ως ανθρώπους, αλλά εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν την ιδεολογία, την κοσμική, της απιστίας, της αδιαφορίας, του υλισμού, της αθείας, της ξένης προς τον Θεό. Θα έχετε θλίψεις, αλλά τις νίκησα εγώ. Πάντο γεννημένον εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Αφού είστε γεννημένοι από τον Θεό, θα νικήσει τον κόσμο. Και άφτια στην νίκη νικήσατε τον κόσμο, η πίστη ημών. Τι σε αστυνομικών των κόσμων, ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Η πίστη λοιπόν στον Κύριο θα δώσει και στον καθένα από εμάς τη δυνατότητα της νίκης. Πάλι είπε ο Κύριος στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, ημί είσαστε οι διαμεμενικότες της πειρασμής μου. Καγώ διατίθε με ημί καθώς διέθετό μου ο πατήρ βασιλείων. Ή να αισθείτε και πίνετε τις τραπέζες μου εν τη βασιλεία μου. Και καθίσεστε επί θρόνων και κρίνονται στα 12 χιλιάδες του Ισραήλ. Επομένως, αυτή η υπόσχεση που δίδεται στην Αποκάλυψη είναι υπόσχεση σύμφωνη και με το λοιπό πνεύμα της γραφής. Και λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, «Ιούν συνηγέρθη το Χριστό, τα άνω ζητείτε. Ου ο Χριστός εστίνε δεξιά του Πατρός καθήμενος. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Απεθάνετε γάρ και η ζωή μου κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Όταν νουν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή μου, τότε και εμείς φανερωθήσαστε εν δόξη». Τώρα, αν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, σκεφτείτε τα επάνω, εκεί που είναι ο Χριστός. Εκεί είναι η καρδιά σας, εκεί η λαχτάρα σας, εκεί ο πόθος σας. Διότι πεθάνατε μαζί με τον Χριστό ως προς τον κόσμο και ζείτε μαζί με τον Χριστό ως προς τον Θεό. Όταν δε ο Χριστός φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε με δόξα. Επομένως εδώ έχουμε μία υπόσχεση την οποία πολλαπλώς μαρτύρει, για την οποία πολλαπλώς μαρτύρει το Άγιο Πνεύμα. Ο δε Θεός πλούσιος ον εν ελέη, δια την πολλήν αγάπην αυτήν ηγάπησεν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης, συνεζωοποίησε τον Χριστό και συνήγειρε και συνεκάθισε τις πορανίες εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός που είναι, ο Θεός που είναι πλούσιος σε έλεος, μας ανέστησε και μας μαζί με τον Χριστό, μας έκαμε να καθίσουμε μαζί με τον Χριστό στα επουράνια. Επομένως είναι βέβαιο ότι η δόξα την οποία ο Κύριος έχει στον ουρανό θα είναι και δική μας, εάν και εμείς νικήσουμε. Και
τελειώνει μια κατακλείδα ωραία. Θα σας διαβάσω από τον Άγιο τον υπομνημαστιστή της Αποκαλύψεως, τον Ανδρέα τον Κρήτης, αρχιεπίσκοπο και αρχιεσσαρίας, ο οποίος λέει τα εξής: «Δια του θρόνου εννοείται η βασιλεία και η ανάπαυση. Λέει δηλαδή ότι όσοι νίκησαν τον εχθρό θα δοξαστούν και θα βασιλέψουν μαζί του. Ως καγό ενίκησα, έτσι θα νικήσουν και αυτοί. Λέγεται δε ανθρωπίνος εξαιτίας της σαρκώσεως του Κυρίου, όπως και εγώ νίκησα. Διότι ο λόγος του Θεού και για τη βασιλεία, την εξουσία και την δόξα που είχε, ο λόγος του Θεού δεν απέκτησε τη βασιλεία ως έπαθλο, γιατί την είχε ουσιωδώς και προαιωνίως. Είναι δική του η δόξα. Εάν δεν συνέβαινε, τους δείξει, να, αυτοί δεν ήταν άνθρωποι σαν και εσάς. Δεν είχαν τους ίδιους πειρασμούς. Νίκησαν. Επομένως, εσείς που νικηθήκατε δεν δικαιολόγησε. Να, τι καταδίκη. Δηλαδή, επειδή έχουμε τόσο φιλάνθρωπο Κρητή, αν φροντίσουμε και εμείς να είναι ευμένεις απέναντί μας και ας φροντίζουμε διαρκώς να εκπληρούμε τα λόγια του Σολομώντος. Εν πάση καιρό έστωσαν τα ημάτια σου λευκά. Κάθε ώρα και στιγμή να είναι λευκά, καθαρά τα ημάτια σου. Αν στολίσουμε έτσι νυμφικό στις ψυχές μας, θα παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας αξιαγάπητους στον ουράνιο νυμφίο και βασιλέα και θα αξιωθούμε να επιτύχουμε τα επουράνια αγαθά με τη χάρη του Ιδίου του Χριστού και Θεού μας, ο οποίος είναι και ο χορηγός τους». Έτσι λοιπόν τελειώνουμε το τρίτο κεφάλαιο με τη βοήθεια του Θεού της Αποκαλύψεως, κατακλείεται δηλαδή η επτάδα των επιστολών τις οποίες προσπαθήσαμε να αναλύσουμε το κατά δύναμη. Τώρα, αφού τις αναλύσαμε τις επιστολές αυτές, καλό θα είναι να κάνουμε μία επισκόπηση από ψηλά, τώρα να δούμε και τις 7 επιστολές, να δούμε τι μήνυμα μας μεταφέρουν, διότι πέρασαν και πολλές μέρες, πολύ καιρός από τότε που τις είδαμε, αλλά να τις δούμε κάπως συνοπτικότερα, όπως ανεβαίνουμε. Απολαμβάνουμε βέβαια τις λεπτομέρειες ανεβαίνοντας σε ένα βουνό, αλλά όταν ανεβούμε, βλέπουμε κατόπιν από εκεί ψηλά όλη την απέραντη πεδιάδα και άλλα βουνά ακόμη, δεν τα βλέπουμε πλέον με λεπτομέρεια, τα βλέπουμε στο σύνολό τους. Ή αν ανεβούμε σε ένα αεροπλάνο, ακόμη πιο πολύ, βλέπουμε την όλη εικόνα. Κατά τον ίδιο τρόπο, ας δούμε ποιο είναι το μήνυμα των 7 επιστολών για μας σήμερα. Οι 7 επιστολές της Αποκαλύψεως αφορούν τις 7 τοπικές εκκλησίες καταρχήν. Μας δίνουν τη συγκεκριμένη τους εικόνα. Μας δίνουν την εικόνα την οποία ξέρουμε και από άλλα ιστορικά δεδομένα. Από πληροφορίες δηλαδή που μας δίνουν παλαιοί ιστορικοί, η εκκλησιαστική ιστορία γενικότερα, για τις εκκλησίες αυτές λιγότερο ή περισσότερο. Επομένως, ξεκινάει το μήνυμα των 7 επιστολών από μια συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα. Δεν είναι φαντασιώδες δημιούργημα κάποιου συγγραφέα που κάθισε και σκέφτηκε μερικά πράγματα, αλλά ξεκινάει από μία ορισμένη πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε πως αρχίζει η Αποκάλυψη. Τι λέει? «Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, ηνέδωκε ο Θεός, δείξε τις δούλεις αυτού, αδίγενέστε». Είναι λοιπόν Αποκάλυψη την οποία φανερώνει ο Θεός στους δούλους του για αυτά που θα γίνουν. Γιατί? Διότι η Αποκάλυψη που γίνεται δεν γίνεται για τους τότε ανθρώπους μόνον, αλλά διαμέσου ή εξ αφορμής των τότε ανθρώπων, με αφετηρία τους τότε ανθρώπους, τις τότε εκκλησίες, την τότε πραγματικότητα, γίνεται αποκάλυψη σε όλους μας διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Λέγει, θα δείξει τις δούλεις αυτούς, τους δούλους του, δεν λέει μόνο στις 7,
στις 7 εκείνες εκκλησίες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Αποκάλυψη που αρχίζει με τα 7 αυτά γράμματα στις επιτόπιες εκκλησίες αποτελεί Αγία Γραφή. Θέλω να το καταλάβουμε. Γιατί, αυτό θα μας το πει και στη συνέχεια κατόπιν, η Αγία Γραφή δόθηκε μια για πάντα σε όλη την Εκκλησία και σε όλες τις γενναίες της Εκκλησίας, ώσπου θα υπάρχει, ώσπου θα τελειώσει ο κόσμος. Δόθηκε για να διαβάζετε, να ακούετε με προσοχή, με σεβασμό, με κατάνοιξη, με διάθεση αποδοχής του μηνύματός της, όπως και όλες τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής. Δόθηκε όχι για να αποτελεί ένα παροδικό άκουσμα και ακρόαμα, αλλά ένα κείμενο μελέτης συνεχούς. Μελετήσουν τον νόμο σου ημέρας και νυχτός. Νόμος εδώ είναι η Αποκάλυψη, λόγος του Θεού, η Αποκάλυψη. Προσελήφθη λοιπόν, δόθηκε στην Εκκλησία για να μεταφέρεται με σεβασμό από γενιά σε γενιά, απαράλλακτη όπως δόθηκε, χωρίς προσθήκες, χωρίς να αφαιρεθεί τίποτα. Το λέει άλλωστε και παρακάτω, σε άλλο σημείο που θα το δούμε. Γράφηκε λοιπόν η Αποκάλυψη και γράφηκαν οι 7 επιστολές για τις τοπικές εκκλησίες, αλλά όχι μόνο για τις τοπικές εκκλησίες, αλλά για όλη την Εκκλησία. Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου, μαρτυρήσε ημίν ταύτα τες εκκλησίες. Όχι τις 7, τες εκκλησίες, γενικότερα σε όλη την Εκκλησία. Μαρτυρώ εγώ Ιωάννης, παντί του ακούνε τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Είναι προφητεία το βιβλίο αυτό. Και εγώ δίνω τη μαρτυρία μου ότι το βιβλίο αυτό γράφει για όλη την Εκκλησία. Και θα ήταν μεγάλο λάθος να λέει κανείς πως όσα λέγονται για τις 7 εκκλησίες αποτελούν φιλολογικό κατασκεύασμα. Αυτό που είπε ο λίγο κάποιος το σκέφτηκε και λέει πως να το παρουσιάσω αυτό το μήνυμα, ας του δώσω αυτή τη μορφή. Ο μυθιστοριογράφος, ο διηγηματογράφος μπορεί να σκεφτεί κάτι, να γράψει ένα φανταστικό πράγμα για να πει κάποια ιδέα. Επιτρέπεται αυτό στη λογοτεχνία, γίνεται στη λογοτεχνία αυτό. Αλλά εδώ δεν είναι τέτοιου είδους βιβλίο. Δεν το βρήκε με το νου του Άγιος Ιωάννης, αλλά το αποκαλύφθηκε, το φανερώθηκε. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε καλά. Η Αγία Γραφή γενικότερα και η Αποκάλυψη ειδικότερα είναι βιβλίο γραμμένο με αφετηρία μια ιστορική πραγματικότητα. Αυτό που έγινε τότε και η οποία ιστορική πραγματικότητα αποκτάει και τυπολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή αυτά τα οποία τότε έζησε ο Άγιος Ιωάννης, ζούσαν οι άλλοι πιστοί που αποτελούσαν τις εκκλησίες 7, αποτελούν και έναν τύπο, κάτι στο οποίο, ένα καθρέφτη στον οποίο θα δούμε κατόπιν χαρακτηριστικά όλες οι γενναίες των εκκλησιών μέχρι σήμερα. Επομένως, οι 7 επιστολές γράφηκαν για την Εκκλησία διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι 7 επιστολές που γράφηκαν τότε αντιστοιχούν και έχουν το ίδιο κύρος που έχουν και οι άλλες επιστολές μέσα στη Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Δεν γράφηκε η επιστολή προς Ρωμαίους, προς Κορινθίους πρώτη και δεύτερη. Δεν γράφηκε προς Γαλάτες, δεν γράφει προς Φιλιππισίους, προς Εφεσίους, προς Κολασαίους κλπ. Αυτές οι επιστολές γράφηκαν εξ αφορμής ορισμένων γεγονότων, συγκεκριμένων γεγονότων, συγκεκριμένων ζητημάτων, ερωτημάτων, απορριών κλπ. Για να λύσουν τότε τα προβλήματα της τότε εποχής. Αλλά δεν έπαυσαν οι επιστολές αυτές να έχουν χαρακτήρα υπερχρονικό, να ισχύουν και για σήμερα. Τα γεγονότα εκείνα, καταστάσεις εκείνες που έδωσαν αφορμή για να γραφούν οι επιστολές, μπορεί να μην υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν αντίστοιχα. Το πνεύμα όμως που εκφράζεται μέσα από τις γραφές αυτές, αυτό το πνεύμα μας ενδιαφέρει για να αντιμετωπίσουμε μερικά άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος που πιστεύει βαθιά και έχει ισχυρά πίστη, αισθεί πάντα. Ο δε ασθενών λάχανε αισθεί. Υπήρχε ένα πρόβλημα, τι τροφές να τρώνε. Εκείνοι που είχαν πίστη μεγάλη, δεν ενδιαφέρονται για το τι θα φάνε. Οι άλλοι που δεν είχαν λιγότερη πίστη, φοβόντουσαν να φάνε ορισμένα πράγματα, επηρεασμένοι από το Μωσαϊκό νόμο που απαγόρευε ορισμένες τροφές. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα τώρα αυτής της καταστάσεως, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση αυτή, αυτό μας ενδιαφέρει και σήμερα. Και πολλές φορές όταν παρουσιάζονται παρόμοια ζητήματα, τα λύνουμε με βάση το πνεύμα αυτό. Το λέω αυτό ως παράδειγμα, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Επομένως,
Οι 7 επιστολές στις εκκλησίες, που αποθήκευαν και στις εκκλησίες, τις τοπικές, αναφέρονται μέσα σε τοπικά προβλήματα τότε, οι καταστάσεις που χαρακτήριζαν τις εκκλησίες τότε, αλλά αφορούν και εμάς σήμερα. Και αλήθεια, ποιος χληρικός και ποιος πιστός, ο οποίος βλέπει αυτήν την πραγματικότητα, δεν καθρεπτίζει τον εαυτό του σε αυτήν την πραγματικότητα και δεν ανακαλύπτει τον εαυτό του λιγότερο ή περισσότερο και δεν καταλαμβάνεται από δέος, από πολλές φορές συντριπτική συνέστηση του πόσο και αυτός είναι λιγότερο ή περισσότερο ένοχος σε αυτά τα οποία καταδικάζονται εκεί και δεν γοητεύεται από εκείνα τα οποία ο Κύριος υπόσχεται για αυτούς που θα νικήσουν, για αυτούς που θα πολεμήσουν. Η Αποκάλυψη ακόμη και οι 7 επιστολές γράφτηκαν για να καταπολεμήσουν τις αντιλήψεις εκείνων οι οποίοι ήθελαν να αρνηθούν την πραγματικότητα του σώματος, του σώματος μετά την Ανάσταση, που ήθελαν να αρνηθούν την Ανάσταση. Έλεγαν ότι δεν θα αναστηθεί το η σάρκα του ανθρώπου, του σώμα του ανθρώπου όπως είναι τώρα, και με τον τρόπο αυτόν εξαφάνιζαν την ευθύνη του ανθρώπου. Οι Νικολαίτε παραδείγματος χάρη έλεγαν, αφού δεν θα αναστηθεί το σώμα, απολαύστε, κάντε ό,τι θέλετε, αυτό θα καταστραφεί έτσι αλλιώς, δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι του Θεού, και δίδασκαν μια ελευθεριότητα η οποία οδηγούσε σε φθορά και σώμα και ψυχή. Αυτό καταπολεμεί ο Κύριος, το είδαμε. Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι ήθελαν να το αποπνευματώσουν το σώμα, δηλαδή να μην ενδιαφερθούμε καθόλου για τις ανάγκες του σώματος, διότι έχουμε μόνο ψυχή, αρνούμενοι το σώμα, αλλά κατά τρόπον τέτοιο που το καταδίκασε η Εκκλησία. Ήταν ο αγγελισμός. Θα ζούμε σαν άγγελοι, μα αφού έχουμε σώμα. Και ας αναφέρω και κάτι σχετικό για να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα. Από τέτοιες ιδέες κινούμενος, κάποιος μοναχός επισκέφθηκε κάποιον γέροντα με τη συνοδεία του. Ένα κελάκι που είχε 4-5 μοναχούς. Όταν πήγε και τους είδε να δουλεύουν το εργοχειρό τους, τους λέει, τι μοναχοί είστε εσείς, ασχολείστε με τα υλικά, με τα πνευματικά να ασχολείστε, πατέρες μου. Μας κάλεσε ο Θεός για προσευχή, μας κάλεσε ο Θεός για ανατάσεις πνευματικές, μας κάλεσε ο Θεός για να μην ζούμε στον κόσμο αυτό, να ζούμε μαζί με τους αγγέλους. Μπράβο, αδελφέ, του λέει ο γέροντας, δώσε στον αδελφό ένα βιβλίο, πέστε του να πάει σε ένα κελί και να προσευχηθεί εκεί, να έχει ανατάσεις πνευματικές. Θα προσευχόμαστε κι εμείς, αδελφοί, αδελφέ, για αυτό το πράγμα. Και διάβαζε ο αδελφός και προσήφη το αδελφός και ζούσε σε έναν κόσμο, ας πούμε, ιδεώδη. Και περνάει η ώρα. Ορολόγια δεν ήρθαν, αλλά ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ένα ρολόι θαυμάσιο, το στομάχι του, το οποίο να αρχίσει να γουργουρίζει και να λέει, τέλος πάντων, είναι ώρα να φάμε. Περνάει η ώρα. Ήταν η ενάτη που έτρωγαν οι άνθρωποι. Η ενάτη, δηλαδή η τρίτη ώρα του απογεύματος. Περνάει, έρχεται η ώρα 4, έρχεται η ώρα 5, που πρέπει να βασιλέψει ο ήλιος. Πουθενά οι πατέρες και αδέρφια να του πούνε, έλα, αδέρφια να φας και εσύ ένα ξέρω κόμμα, ένα ξέρω κόμμα θα τρώγε. Οπότε λοιπόν, μη αντέχοντας ο άνθρωπος και τρέμοντας από την πείνα, πάει λοιπόν και λέει στον γέροντα, γέροντά μου, εσύ εδώ δεν τρώτε. Και βεβαίως τρώμε. Καλά, δεν με καλέσατε εμένα. Μα εσύ ασχολείσαι με τα πνευματικά. Εσύ είσαι άγγελος. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να σε ενοχλήσουμε για το θέμα αυτό. Και τότε κατάλαβε το λάθος σου. Έκαμε λοιπόν μία μετάνοια στο γέροντα και λέει, γέροντα, συγχώρησόν με. Ναι, παιδί μου, να καταλάβεις ότι έχουμε και σώμα και πρέπει να ενδιαφερθούμε γι' αυτό. Δεν ήρθαμε εδώ για να καλοπεράσουμε, αλλά δεν ήρθαμε να σκοτώσουμε το σώμα. Και όπως έλεγε ο Αββάς Ποιμήν, εμείς ου σωματοκτόνη εδιδάχθημεν, δεν διδαχθήκαμε αν είμαστε να σκοτώσουμε το σώμα, αλλά παθοκτόνη. Μάθαμε να σκοτώνουμε τα πάθη μας μέσα στο σώμα, διατηρώντας το όμως ζωντανό, αλλά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι να υποτάσσεται. Δηλαδή, όχι να είναι τρομακτικά ανεπτυγμένο για να πνίγει την ψυχή, αλλά να υπακούει στα κελεύσματα της ψυχής. Αυτό λοιπόν, αυτές τις τάσεις ήθελε να καταργήσει, να αντιμετωπίσει, να καταπολεμήσει η Αποκάλυψη και με τις 7 επιστολές, όπως μας δόθηκε ευκαιρία να δούμε λιγότερο ή περισσότερο. Και επιπλέον στις επιστολές τονίζεται, όπως θα τονιστεί και παραπέρα, το γεγονός ότι θα έρθει, ή μάλλον η αλήθεια, ότι θα έρθει ο Κύριος, πράγμα που το είπαμε προηγουμένως. Τονίζει θετικά, κατηγορηματικά, την
αλήθεια της ελεύσεως του Κυρίου για δεύτερη φορά και τελική. Οι επιστολές αναφέρονται ακόμη στη μυστηριακή και μυστική ένωση με τον Χριστό που είδαμε προλίγου. Αναφέρονται επίσης και στη γενικότερα, όταν θα θελήσουμε να τις αναλύσουμε περισσότερο, δεν είχαμε τον χρόνο γι' αυτό, στη λειτουργική ζωή, που η λειτουργική ζωή είναι ακριβώς η πρόγευση της ελεύσεως του Κυρίου. Και επειδή δεν το ζούμε αυτό, δεν λαχταρούμε να έρθει ο Κύριος, καλά περνούμε εδώ στον κόσμο αυτό τι μας θέλει, μας νοιάζει ο ουρανός, γι' αυτό το λόγο η λατρεία μας έχει υποβιβαστεί, έχει χάσει την γοητεία της για πολλούς από εμάς και λέει κανείς, εγώ πιστεύω στο Θεό, τι να κάνω στην Εκκλησία, δεν πάω στην Εκκλησία, δεν με ενδιαφέρει η Εκκλησία. Δεν έχει να μου δώσει ποτέ η Εκκλησία, διότι εγώ πιστεύω στο Θεό και επικοινωνώ με το Θεό κατευθείαν. Όποιος ζει αυτό το μυστήριο της κοινωνίας με τον Κύριο στη λατρεία, εκείνος αισθάνεται την απόλυτη ανάγκη της λατρείας. Γι' αυτό το λόγο τα καταφύγια της Ορθοδοξίας, τα ακατάλυτα, οι ιερές μονές λειτουργούν όλο το 24ωρο και εκεί βρίσκουν οι μοναχοί αυτό το οποίο τρομάζει πολλούς. Τι θα κάνουν τα παιδιά μας, θα εξαφανιστούν. Μα εκεί βρίσκουν την ανάπαυση της ψυχής. Εκεί βρίσκουν εκείνο που δεν μπορεί κανείς πουθενά να βρει. Διότι βρίσκουν τον Κύριο, τον Κύριο της αγάπης τους. Δεν τρέχουν σαν τους, και βλέπετε είναι πολύ περισσότεροι από τους μοναχούς που έχουμε στην Ελλάδα, οι ναρκωμανείς. Πάνε να βρουν σε φανταστικούς κόσμους αυτό που λαχταρούν. Δεν θα το βρουν. Δεν θα βρεις στο σκοτάδι της ανυπαρξίας αυτό που ζητάς ως ύπαρξη, θα το βρεις στο φως της υπάρξης του Θεού και της σχέσης με τον Χριστό. Εκείνα, αυτά που αναφέρονται λοιπόν, επιβάλλουν τους χριστιανούς να συναντούν τον Κύριο με μία διάθεση σταθερότητος μέχρι θανάτου. Και τονίζεται επομένως σε 7 επιστολές ότι εκείνοι είναι σωστοί χριστιανοί που αγαπούν τον Κύριο και μένουν πιστοί άχρη θανάτου. Δηλαδή οι γνήσιοι χριστιανοί είναι οι ομολογητές πάντοτε και παλαιότερα και σήμερα. Οι ομολογητές με το αίμα που ήταν οι μάρτυρες τότε, οι ομολογητές με τον λόγο και την πράξη που πρέπει να είναι σήμερα. Η Αποκάλυψη ακόμη στις επιστολές, πάντοτε για τις επιστολές μιλούμε, μιλάει για τον τελικό θρίαμβο του Χριστού πάνω στον κόσμο και πάνω στην ειδωλολατρία, την οποία εκπροσωπούσε τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που πίσω από αυτήν και πίσω από κάθε τέτοια εξουσία κοσμική που αρνείται τον Θεό κρύβεται ο άρχον του αιώνος του, ο πονηρός. Η κατακολούθηση λοιπόν και η πειράτηση ενός τέτοιου Κυρίου μέχρι τέλος οδηγεί εις το ασυμβίβαστο και την αδιαλαξία ως προς τον κόσμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε νερά, δεν μπορούμε να νερώσουμε το κρασί μας. Οι χριστιανοί χριστιανοί, οι παπάς παπάς, οι ζευγάς ζευγάς, δηλαδή δεν υπάρχει μέσος όρος. Το τονίστηκε πολλές φορές. Για να δούμε και μερικές αλήθειες που μας διδάσκουν οι 7 επιστολές. Πρώτον, η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινος οργανισμός, είναι θεανθρώπινος. Κεφαλή της είναι ο Χριστός. Ο Χριστός, όπως το τονίσαμε και προηγουμένως και το υπογραμμίζουμε και τώρα, είναι όχι μόνο η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι ο συνεκτικός δεσμός όλων των μελών που αποτελούν την Εκκλησία, είναι εκείνος ο οποίος περιπατεί εν μέσω των λιχνιών, των 7 λιχνιών, κρατεί στα χέρια του τους 7 αστέρας, δηλαδή κρατάει στα χέρια του ολόκληρη την Εκκλησία. Από αυτόν εξαρτώνται οι πάντες. Και η Εκκλησία με τα επιμέρους μέλη της και η Εκκλησία με τους επικεφαλής της, όπως είναι ο κλήρος της. Ο Κύριος γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Οτιδήποτε και αν συμβεί στην Εκκλησία, το ξέρει ο Κύριος. Μα δεν βλέπει τα σκάνδαλα. Αφού ο Κύριος είναι αρχηγός της Εκκλησίας, γιατί γίνονται τα σκάνδαλα? Ακριβώς διότι ο Κύριος σέβεται από οποιονδήποτε απατεώνα στον κόσμο αυτόν την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν αποτελεί ολοκληρωτική οργάνωση η Εκκλησία. Αποτελεί ελεύθερη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και ο Κύριος δεν εκβιάζει κανέναν. Δεν ήρθε να δημιουργήσει ρομποτοειδείς υπάρξεις, αλλά ελευθέρους ανθρώπους που ελεύθερα να τον δέχονται τον Θεό και ελεύθερα να τον απορρίπτουν. Ελεύθερα να τον πιστεύουν και θέλουν να μην τον πιστεύουν. Δεν τους αναγκάζει. Άλλο το που θα οδηγήσει η απιστία τον άνθρωπο, αλλά είναι ελεύθερος να τον δεχθεί ή να μην τον δεχθεί τον Κύριο. Επομένως ο Κύριος ξέρει τι συμβαίνει στην Εκκλησία. Και γι' αυτό το λόγο δεν μας τρομάζουν τα σκάνδαλα τα οποία εκάστοτε διαμέσου των αιώνων γίνονται μέσα στην Εκκλησία.
Όπως δεν μας τρομάζει το γεγονός ότι μας πλονίζει το γεγονός ότι μέσα στους 12 που ο ίδιος ο Χριστός διάλεξε, υπήρξε ένας Ιούδας. Μέσα στους πρώτους χριστιανούς υπήρξε ένας Ανανίας και μια Σάπφυρα. Και υπήρξαν και πολλοί άλλοι ψευδάδελφοι, για τους οποίους μιλάει ο Απόστολος Παύλος, με πόνο πολύ. Ιδιαίτερα δε παρακολουθεί τον κάθε πιστόν και κάθε υπεύθυνο στην προσωπική του ζωή. Η κατάσταση στην Εκκλησία παρουσιάζει ποικίλες διαβαθμίσεις. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, δεν είναι ένας ιδεώδης οργανισμός όπου όλα είναι τέλεια και που σκανδαλίζονται οι perfectionistas, το πω έτσι. Δεν υπάρχει ελληνική ακριβής μετάφραση. Ή αυτοί που έχουν μανία με το τέλειο, αυτοί που θέλουν το τέλειο. Το τέλειο δεν υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Δεν μπορείς να πας σε ένα νοσοκομείο και να βρίσκεις αθλητάς εκεί πέρα. Και αθλητάς, αν θα βρεις, άρρωστος θα τους βρεις εκεί πέρα. Στο νοσοκομείο δεν πάνε οι αθλητές. Οι γεροί, οι αθλητές πάνε στο σωστό άδειο. Αυτοί όμως που είναι άρρωστοι πάνε εκεί πέρα. Αυτούς θα βρεις. Αρρώστους ανθρώπους θα βρεις. Η κατάσταση λοιπόν της Εκκλησίας είναι. Παρουσιάζεται με μία μεγάλη διαβάθμιση. Πολύ μεγάλη διαβάθμιση. Αρχίζει από την νέκρα, που λέει νεκρώση, φτάνει στην χλιαρότητα, που λέει ούτε ζεστός ούτε κρύος είσαι, επομένως παρουσιάζεται ως χλιαρός. Παρουσιάζεται η κατάσταση δραστηριότητας, της αρκετά μεγάλης, της πολύ μεγάλης, της αρίστης, επομένως έχουμε μία διαβάθμιση από το σχεδόν μηδέν μέχρι το άριστα. Ακόμη δε, στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε και το γεγονός της, αυτό που κατακρίνουν πολλοί, της καταπτώσεως ή της μη, του γεγονότος δεν στέκεται όλος ο κλήρος στο ύψος του. Το είπαμε προηγουμένως, το ξαναεπαναλαμβάνω και τώρα. Μέσα στην Αποκάλυψη, στις 7 επιστολές, παρουσιάζεται, αυτές οι στατιστικές βέβαια είναι αυθαίρετες, αλλά ας το πάρουμε στατιστική, όπως και στην παραβολή του σπορέως του εξήθρων σπυρών, του σπύρου των λόγων, των σπόρων αυτού. Υπάρχει μία σχέση 2:5. Δηλαδή στους 7, οι 2 είναι απόλυτα εντάξει και στις εγκρίσεις του Κυρίου και οι 5 έτσι και έτσι. Αρχίζει από το τίποτα, την τελεία απόρριψη μέχρι το σημείο που κατά κάποιο τρόπο είναι ανεκτή. Υπάρχει αυτή η αναλογία. Ο Κύριος ξέρει την κατάσταση. Εμείς που παρουσιαζόμαστε υπέρκριτε, εμείς θα θέλουμε όλα τέλεια και αγνοούμε ότι οι πρώτοι ατελείς είμαστε εμείς που κρίνουμε. Εμείς είμαστε εντάξει. Μα αφού αυτοί διδάσκουν και αφού είναι οι παπάδες και οι δεσποτάδες, γιατί αυτοί δεν είναι εντάξει, δεν τα τηρούν. Έπρεπε να τα τηρούν. Αλλά δεν τα τηρούν. Άνθρωποι είναι. Με αυτό δεν δικαιολογούμε τα σκάνδαλα που υπάρχουν. Όμως δεν αγνοούμε την ανθρώπινη πραγματικότητα. Μήπως εσύ, ο οποίος κρίνεις και παρουσιάζεσαι κατά πάντα εντάξει, δεν πας να εξομολογήσεις. Τι εξομολογήσεις, παρακαλώ, τις αρετές σου λες ή τις αμαρτίες σου. Αφού λες τις αμαρτίες σου, δεν πέφτεις κι εσύ, έτσι και οι άλλοι. Δικαιολογούνται, καμία δεν δικαιολογείται, ούτε οι δικές σου αμαρτίες, ούτε οι αμαρτίες των παπάδων και των σποτάδων. Αλλά είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε και η οποία υπάρχει διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Αφού ο Κύριος δεν την παραγνώρισε μέσα μεταξύ των μαθητών του, αφού όλοι οι μαθητές του υπήρξαν είτε προδότης ο ένας, είτε αρνητής ο άλλος, είτε δειλοί οι άλλοι που τον εγκατέλειψαν. Όλοι οι φαμαρτίαν είναι, υπήρξαν. Και το λέει άριστο ο Απόστολος Παύλος προς ομοίως επιστολή. Επομένως, η κατάσταση της Εκκλησίας διαγράφεται πολύ καλά στις 7 επιστολές. Η πορεία της Εκκλησίας δεν γίνεται χωρίς δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες και εσωτερικές και εξωτερικές. Οι δυσκολίες εσωτερικές αναφέρονται στην ποιότητα της ζωής των μελών της Εκκλησίας. Υπάρχουν ακόμη δυσκολίες εσωτερικές που αναφέρονται στις αιρετικίζουσες ή καθαρά αιρετικές τάσεις. Αιρέσεις υπήρχαν στην Εκκλησία από τον πρώτο καιρό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Απόστολος Παύλος ακόμη νωρίτερα και οι άλλοι Απόστολοι σημειώνουν τέτοιες τάσεις οι οποίες αρνούνται τον Χριστό. Λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν. Υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι σήμερα στον κόσμο. Οι άνθρωποι δηλαδή που αρνούνται την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου, την κατασάρκα εμφάνιση του Κυρίου πάνω στη γη, την έλευσή του, την σάρκωσή του, και επομένως είναι άνθρωποι οι οποίοι αποκλίνουν από την διδασκαλία της Εκκλησίας. Τι είναι η αίρεσης? Η αίρεσης είναι η αυτονόμηση, είναι ο καρκίνος τον οποίο παρουσιάζουν ορισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία αυτονομούνται και ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο το Ευαγγέλιο
και την τάξη και τη ζωή, την πρακτική της Εκκλησίας. Λοιπόν, τέτοια υπήρχαν πάντοτε, υπάρχουν και τώρα. Επομένως, αυτή η Εκκλησία θα περνάει διαμέσου τον νόμο από τέτοιες δυσκολίες. Υπάρχουν εκατοντάδες αιρέσεων. Και σήμερα δεν ξέρουμε πόσες είναι που μας έχουν περιτριγυρίσει και μας περισφύγουν δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχουμε ώρα τώρα, δεν μας παίρνει ο χρόνος να σας αναφέρω κείμενα γραφικά στα οποία αναφέρονται αυτά, προφητεύονται αυτά ή διαπιστώνονται από τους Αγίους και εμπνευσμένους Αποστόλους. Στην Εκκλησία δεν θα λείψουν δοκιμασίες. Ποιο είναι το νόημα των δοκιμασιών? Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν είναι κανένας σαδιστής ο οποίος να επιτρέπει στην Εκκλησία πόνους, δυσκολίες, θλίψεις για να κατά κάποιο τρόπο να βάλει σε δυσκολία τα παιδιά του. Η δοκιμασία είναι, κατά μία άποψη πολύ σωστή νομίζω, η συνέπεια του να είναι κανείς πιστός. Αν είμαι πιστός, θα δοκιμαστώ την ώρα για την οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσω το ψεύδος, την απάτη, το εύκολο κέρδος και οποιαδήποτε αμαρτία. Τότε θα έρθω σε σύγκρουση με αυτούς που υποστηρίζουν αυτό το πράγμα, θα έρθω σε σύγκρουση με τον ίδιο τον εαυτό μου. Αυτό είναι δοκιμασία. Η πίστη μου λοιπόν θα δοκιμαστεί την ώρα κατά την οποία πλέον η δύναμη του κακού θα έρθει αντιμέτωπη με την πίστη μου και με τη διάθεσή μου να μείνω πιστός, και επομένως τότε θα δοκιμαστώ. Και ή θα νικήσω ή θα νικηθώ. Η δοκιμασία λοιπόν δεν έρχεται από τον Θεό. Το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Μη δεις πειραζόμενος λέγεται ότι από του Θεού πειράζουμε. Δεν πειράζουμε από τον Θεό. Έκαστος πειράζεται υπό τις ιδίες επιθυμίες εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Το κακό υπάρχει μέσα μου. Είναι λοιπόν εσωτερικός ο αγώνας ή αγώνας εξωτερικός, αλλά τον ανέχεται ο Θεός και μας δίνει ο Θεός τη δύναμη να τον νικήσουμε, αρκεί να του ζητήσουμε τη δύναμη. Αλλά δυστυχώς και πάλι ο λεπτοδείκτης, που δεν έχει καμία λεπτότητα, δεν έχει καμιά συμβατικότητα, δηλαδή μου δείχνει πάλι την έξοδο, δεν μπορώ να σταματήσω, παρά να σταματήσω. Μένουμε λοιπόν σε αυτά, σε αυτές τις διαπιστώσεις. Ίσως προσθέσουμε και μερικές άλλες την επόμενη φορά, αν θέλει ο Θεός, για να κατακλείσουμε έτσι το μήνυμα των 7 επιστολών. Ας μην ξεχάσουμε, για να κρατήσουμε ένα από αυτά, θα τα τονίσουμε και την άλλη φορά, ότι οι επιστολές αυτές μας δυναμώνουν τον ενθουσιασμό, το ζήλο, τη λαχτάρα να αγαπούμε τον Χριστό, μας δυναμώνουν στους αγώνες που έχουμε να διεξαγάγουμε είτε μόνοι μας είτε όλοι μαζί εναντίον του κακού, και μας ανάβουν μέσα μας τη λαχτάρα του ουρανού. Κράτη ο έχεις και δώσου τον στέφανο της ζωής, δώσω αυτό από του μάνα του και κρυμμένου, ποιήσω αυτόν στήλων εν τον ναό του Θεού μου, ότι καθίσω αυτόν μετεμού, καθώς εγώ κάθισε νίξε και κάθισε μετεμού στον θρόνο του πατρός μου. Ο Κύριος λοιπόν να δώσει, να δεχτούμε το μήνυμα αυτό, το πραγματώσουμε λιγότερο ή περισσότερο όλοι μας. Αμήν.